Αυτοψία στα έργα που είναι σε εξέλιξη στο αλευτικό καταφύγιο στο λιμάνι της Μαραθώπολης πραγματοποίησε ο πρώην Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και επικεφαλής της παράταξης Νέας Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα έργα ενός σημαντικού έργου όπως είναι το αλευτικό καταφύγιο εδώ στο Μάραθο. Ένα έργο που μπορέσαμε και εντάξαμε με προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων περίπου. Ένα έργο που θα αναμορφώσει πλήρως την περιοχή. Ο κύριος Στατούλης ανέφερε ότι η περιοχή αυτή θα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς που θα δυναμώσουν το τουριστικό προφίλ της Πελοποννήσου. Σε αυτή την ευρύτερη περιοχή τα έργα τα οποία κάναμε κατά την δική μας θητεία ήταν τεράστια και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έργα όπως το λιμάνι της Κυπαρισίας, όπως το κάστρο της Κυπαρισίας, το νοσοκομείο της Κυπαρισίας αποτελούν σημαντικά έργα, κληρονομιά για την εξαιρετική δυναμική δημοτική αρχή της Τριφυλίας. Σε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, για το οποίο προσπαθήσαμε πάρα πολύ, ένα έργο το οποίο φέρει τη σφραγίδα της Περιφερειακής Αρχής Στατούλη και ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πω ότι κακοποιήθηκε επικοινωνιακά πάρα πολλές φορές, αλλά καταφέραμε μέχρι τέλους να το φέρουμε σε πέρας και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει παρά την καθυστέρηση των 2 ετών. Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για ένα έργο πνοής για την περιοχή της Τριφυλίας. Αυτό το έργο θα μας φέρει τεράστια πνοή στον τόπο και θέλουμε να τελειώσει το συντομόν δυνατότερα, να μην χαθεί άλλη θερινή σεζόν, μιας και οι αλλιείς αυτή τη στιγμή έχουν μια ταλαιπωρία. Ο πρώην Περιφερειάρχης συνεχίζει τις επισκέψεις του σε σημεία που η παράταξή του έχει αφήσει την δική της φραγίδα και ζητά από την νυν Περιφερειακή Αρχή να προχωρήσει σύντομα στην ολοκλήρωση αυτών των υποδομών.